αισιόδοξη ήδη από τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, άνοδο της λαϊκής συσπήρωσης και σε ποσοστά και σε απόλυτο αριθμό ψήφων. Και ένα βήμα που έγινε την πρώτη Κυριακή, ολοκληρώθηκε, να το πω έτσι, και τη δεύτερη Κυριακή με κομμουνιστές δημάρχους στην Πάτρα, στην Κεσαριανή, στην Πετρούπολη, στο Χαϊδάρι και νομίζω και στον Τύρναβο, δεν ξέρω αν έχει λήξει. Βεβαίως. Είναι, κατά τη γνώμη μας, ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής που σταθεροποιείται σε έναν κατά τα άλλα εξαιρετικά αρνητικό συσχετισμό, ο οποίος παραμένει και υπογραμμίζει τις ευθύνες μας, την αναγκαιότητα να δυναμώσουν ακόμη περισσότερο οι εργατικοί λαϊκοί αγώνες απέναντι σε δύσκολα αντιλαϊκά μέτρα που έρχονται. Αυτό είναι. Και το μήνυμα το οποίο το ακούμε συνεχώς και από το ΚΚΕ, ό,τι αφορά και μετά τις δύο Κυριακές, δηλαδή μετά τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, διότι και στην πρώτη Κυριακή το λέγαμε, την περασμένη εβδομάδα, ότι ανέβασε τα ποσοστά του το ΚΚΕ. Κρατάμε αυτό. Τα προβλήματα είναι εδώ, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών, η ακρίβεια που καλπάζει, οι υψηλοί φόροι, τα χιλιάδες προβλήματα που αντιμετωπίζει η εργατική λαϊκή οικογένεια. Λοιπόν, ακούσαμε πολλά, όλοι είναι νικητές. Εγώ αυτό το επισημάνω ξανά. Να σας πω κάτι. Να σκεφτούμε ότι από μια βουβαμάρα πριν. Αλλά αυτό ήθελα να πω, ότι και, μα, το είπε και ο Σεραφείμ αλλά και ο Ζαχαρίας πριν, ότι το ΚΚΕ είχε ενισχυθεί και την πρώτη Κυριακή και τώρα βλέπουμε σε ότι. Σε όλους τους Δήμους που πέρασαν. Πολλούς Δήμους πολύ πέρασαν στα χέρια. Σε όλους που πέρασαν. Είστε ένα από τα κόμματα, το κόμμα που μπορεί να λέει ότι εγώ είμαι όντως ένας νικητής από αυτές τις εκλογές. Εμείς θεωρούμε ότι μέσα από αυτό το αποτέλεσμα εκφράζεται ένα ελπιδοφόρο μήνυμα σταθεροποίηση ενός ρεύματος αμφισβήτησης μιας πολιτικής που βασανίζει τις εργατικές λαϊκές οικογένειες, εφαρμόζεται από την κυβέρνηση και υλοποιείται από τους Δήμους και τις περιφέρειες στο μεγαλύτερο τους ποσοστό. Και φυσικά λέμε ότι σε έναν γενικά αρνητικό συσχετισμό, ο οποίος δεν έχει αλλάξει μέσα σε τρεις μήνες από τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα υπογραμμίζει και ευθύνες και την ανάγκη να ανέβουν οι εργατικοί λαϊκοί αγώνες απέναντι σε δύσκολα που έχουμε μπροστά μας. Και φυσικά θέλουμε να παρατηρήσουμε σε μια συζήτηση που γίνεται και εδώ όλη την ώρα στο τραπέζι, ότι από τη βουβαμάρα που είχαμε την προεκλογική, την οποία την είχαμε καταγγείλει εμείς ως ΚΚΕ, περάσαμε στη συζήτηση περί αυτού. Να παρατηρήσω όμως και μια αντίφαση πολιτική, κυρία Γεράκη. Πείτε μου. Οι περισσότεροι εκλεγμένοι και υποστηριζόμενοι από το Κομμουνιστικό Κόμμα δήμαρχοι εκλέγονται στο δεύτερο γύρο με την στήριξη. Μισό λεπτό, να το πω ολοκληρωμένο. Ναι. Με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Των ψηφοφόρων, των υποψηφίων των παρατάξεων του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εσείς δεν προσφέρατε πουθενά στήριξη. Είπατε λευκό ή άγκυρο. Άρα, αν το έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ σε κάποιες περιπτώσεις, το λευκό ή άκυρο, δεν θα τους βγάζατε αυτούς που βγάλατε. Λοιπόν, εμείς καλέσαμε τους εργαζόμενους στο λαό με κριτήριο, με κριτήριο. Όχι, αυτή τη θέση είχαμε και στον πρώτο γύρο και καλούσαμε όλους τους εργαζόμενους, όλα τα λαϊκά στρώματα, να στηρίξουν τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης. Ψηφοδέλτια στα οποία και οι άλλοι είχαν τους καλούσαν, τον πρώτο αλλά όταν λόγο, τους λέγατε εσείς όχι τους... δεν θα πάτε εκεί είχαν, πέρα, λευκό ή άκυρο. Είχαν. Ξέρετε ότι αυτοί... Πώς να κινηθούν οι εργαζόμενοι. Καταρχάς αυτή δεν είναι μια καινούργια θέση του ΚΚΕ. Δεν είναι μια αυτό. Θέση δοκιμασμένη λέω, εδώ και όχι, χρόνια. Λέω ότι επιχαίρετε και καλά κάνετε. Το δικαιούστε. Ότι εκλέξατε πολλούς δημάρχους, αλλά πρέπει να κάνετε και την μικρή αυτοκριτική ότι τους περισσότερους τους εκλέξατε με την δυναμική υποστήριξη και άλλων παρατάξεων. Εμείς εκλέξαμε, εκλέξαμε τους δημάρχους αυτούς με μια καθαρή πολιτική γραμμή που λέει ότι στην τοπική διοίκηση συγκρούονται δύο πολιτικές. Δεν θα μπορούσαμε να λέμε κάτι άλλο στο δεύτερο γύρο. Μάλιστα. Και να καλούσαμε τους εργαζόμενους να ψηφίσουν. Ναι, και να σας πω για παράδειγμα για το Δήμο της Αθήνας. Το Δήμο της Αθήνας δεν ξέρω αν η γραμμή σας ακούστηκε. Διότι ο κύριος Δούκας πήρε 64.000 από 19 που είχε. Με τόσο μεγάλο ποσοστό αποχή. Όχι, όχι, δεν μιλάω για την αποχή. Μιλάω για τις ψήφους, δεν μιλάω για την αποχή. Είχε 19 και πήρε 64. Για να φτάσει 64, προφανώς κάποιοι που είχαν ψηφίσει τον κύριο Σοφιανό ψήφισαν τον κύριο Δούκα. Να πούμε λοιπόν για τον Δήμο της Αθήνας. Η μεγάλη αύξηση των δυνάμεων του κυρίου Κουρέτα
Γιατί ό,τι ήταν να δώσει το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το έδωσε. Το έκανε. Δώσει από το πρώτο. Προφανώς ξέρετε, όλα είναι μπροστά μας. Θέλω... Και όπως μέχρι τώρα απέναντι στη Δημοτική Αρχή Μπακογιάννη ήταν ο Νίκος Σοφιανός, ο οποίος ήταν ο μόνος που καταψήφιζε εμβληματικές κεντρικές πολιτικές στο Δήμο της Αθήνας την ώρα που την ψήφισαν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε το επόμενο διάστημα η νέα δημαρχία αν θα υλοποιήσει αυτές τις πλευρές.